Γεια χαρά σε όλε και όλου, άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο, προ το φύλαθλο, με pre-game σχόλια για το Ολυμπιακό, ατρόμητο. Καταρχά να καλωσορίσω όσε και όσου ακούτε για πρώτη φορά, εκπομπή φυλάθλων απλών είμαστε, και όχι δημοσιογράφων, λέμε τα πράγματα ευθέω, με το όνομά του, κομψά όμω, όμορφα όσο γίνεται, χωρί να βρίζουμε, χωρί να χαρακτηρίζουμε, και χωρί να προσβάλλουμε του άλλου εξ αποστάσεω, με αλληλοσεβασμό. Ειδικά όταν διαφωνούμε, προφανώ. Άσε που γενικά εδώ η φάση διεξάγεται αφιλοκερδό, εννοείται και αυτό. Σχολιάζουμε κριτικά ανταλλάσσουμε απόψει, πάντα με γνώμονα το καλό τη ομάδα του Ολυμπιακού. Όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, έτσι. Και αυτά όλα τα γνωρίζουν πολύ καλά, όσε και όσοι ακούνανε λοιπόν καθημερινώ, του χαιρετίζω Είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο, Ελληνίδε, Έλληνε και εμεί, Ολυμπιακοί και εμεί, είτε σχολιάζουν και συνεισφέρουν δηλαδή στο να γίνεται διαδραστική η φάση, είτε όχι. Πραγματικά, εγώ του εκτιμώ εξίσου. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα Ολυμπιακό Ατρόμητο, ο οποίο ξεκινά το βράδυ στι 9.30 ώρα Ελλάδο, εννοείται πω κατεβαίνουμε για την νίκη, Ολυμπιακό είμαστε. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία αν το κοιτάξει εκεί στην προϊστορία, οπωσδήποτε μα δυσκολεύει είτε εντό αλλά είτε και εκτό έδρα που αυτό ο αγώνα κανονικά ήταν να γίνει στο περιστέρι εκτό έδρα, αλλά λόγω εκλογών γίνονται κάτι έργα εκεί τελευταία στιγμή. Τίποτα στην ώρα του εδώ πέρα, πραγματικά. Και να είναι κάτι στην ώρα του, πάρα που συμφέρον θα είναι. Έτσι είναι τα πράγματα, αυτέ είναι αλήθειε. Μιλάω για το Δήμο εκεί πέρα, εντάξει δεν ξέρω και ποια κόμματα είναι κτλ. Δεν με απασχολεί, του βλέπω εγώ ω ίδιου αυτού όλου είναι η αλήθεια. Οπότε αυτό είναι ο λόγο πάντω για τον οποίο διεξάγονται έργα στο γήπεδο εκεί, στην οδό John Kennedy, σχετικά κοντά στα σύνορα με το Εγάλεο. Εμάς πάντως δεν μα χαλάει, για πρώτη φορά θα παίξουμε εντό έδρα με τον κόσμο μα. Εννοείται πω θέλω να ευχηθώ από καρδιά καλή επιτυχία στην ομάδα με τη νίκη και ελπίζω παράλληλα να μην έχουμε τα ίδια με πέρυσι. Δηλαδή τι, όταν στραβοπατάει αντίπαλός αντίπαλό μα, συνδιεκδικητή του πρωταθλήματο, να στραβοπατάμε κι εμεί. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο συνέβαινε κατά τη διάρκεια τη περσινή σεζόν και με εκτός σε εαυτού πραγματικά. Και απλά το λέω ότι ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο, ούτε τώρα ούτε καθόλου φέτο. Ε ναι, τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μιλάω για το 1-1 τη ΣΑΕΚ, έτσι, με τον Παντσεραϊκό. Ορίστε, ο, ο Παντσέραϊκό έδειξε αυτό ακριβώ που έδειξε και στον Καραϊσκάκη. Ε. Τι δηλαδή, ότι είναι δυσκολοκατάβλητο. Πάντως ο διαιτητή εκεί το πάλεψε και ο VAR εννοείται. Ψάξανε μία-δύο φορέ για χέρι, πέναλτι. Τίποτα εντάξει, τελικά όντω δώσανε μετά ένα, χάθηκε αυτό. Και τελικά δεν μπόρεσε η ομάδα τη ΑΕΚ να κερδίσει. Έκανε μόνο το 1-1 με τον Κατσίνοβιτ και τέλο. Αλλά αυτά δεν μα απασχολούν. Εμεί να κερδίζουμε και ξαναλέω και το τονίζω να εκμεταλλευόμαστε τα δικά του στραβοπατήματα. Από τώρα έκανε ένα στραβοπάτημα η ΑΕΚ, ορίστε. Ο άλλο από την άλλη, ο Παναϊκός με το βόλο, καθάρισε τον αγώνα από την αρχή. Όπω δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε και εμεί. Απέναντι σε έναν ατρόμητο, ο οποίο είναι αμυντικογενή ω ομάδα, με τον ίδιο προπονητή, την ίδια τακτική προσέγγιση. Και γενικά τον έχω σε εκτίμηση τον προπονητή αυτό το συγκεκριμένο, τον Κόλμεν, εδώ μιλάμε το καλοκαίρι, ακούστηκε για Ολυμπιακό. Φέτος. Στι αρχέ, εκεί, πριν αποκτήσουμε τον κορδόν, και επίσημα. Γιατί είπαμε, εντάξει, όλα στον Ολυμπιακό φέτο γίνανε με καθυστέρηση. Δηλαδή, με χρόνο καθυστέρηση. Εν περιπτώσει, θέλει προσοχή ο ατρόμητο όσον αφορά τι αντιπιθέσει, οι οποίε είναι και φαρμάκι, ε! Έχει φέρει εκεί πέρα ω δίδυμο τερματοφυλάκων Τσιντότα και τον Ιταλό. Φέρανε εκεί πέρα και ένα κεντρικό πιστοφύλακα Ουκρανό, το Μαξίμ τον Ιμερέκοφ, 32 ετών με ύψος 1,86, δεξιοπόδαρος, διεθνής κάτω των 21, εντάξει ως ελεύθερος, κόβει το μάτι εκεί του επιτελείου του ατρωμίτου, έλεγε και ο κ. Νίκος, ο Αλέφαντος ο συγχωρεμένος καλά λόγια για την πάρτη τους, το θυμάμαι χαρακτηριστικά και για να το έλεγε εκείνος κάτι ήξερε. Πάντω ο πιο ακριβώ παίκτη στο ατρωμί είναι ο δικό μα, ο Αγκιμπού Καμαρά, ο οποίο παίζει εκεί για άλλη μια φορά, και φέτο δηλαδή, ω δανεικό. Έχει αξία 3 εκατομμύρια. Στο κέντρο πάντω έχει ωραία πράγματα, το έχει οχυρώσει εκεί ωραία. Α πούμε, το κέντρο του, με Erling Mark από Σουηδία, Kuen από Αυστρία και ο πιο γνωστό ο Ισλανδό, ο Free Jansen, ο οποίο πέρυσι έκανε καλό πρωτάθλημα, είχε καλή σεζόν. Πήρε που λε και σπανό εκεί πέρα από τον Ηρακλή έναν ελεύθερο εκεί Βέλγο. Κρυφό κυνηγό, επικίνδυνο, 24χρονο. Βάλε και ένα αντίρκε εκεί πάλι Βέλγο, δεξιά εξτρέμ. Έχει και τον δικό μα τον πρώην το Βέλγο μπροστά. Αδυναμία κάποτε του Μίτσελ στην πρώτη του θητεία. Ο Κιβρακίδη ο γνωστό. Ο Κεχρίντα ο διεθνή την ίσιο άλλο πράμα. Με διαβατήριο από Γαλλία. Αδικημένο παίχτη. Αν είχε μυαλά θα πέσε σε μεγαλύτερη ομάδα, πραγματικά βάλε και σεβέντο εκεί, Αργεντίνο, κεντρικό αμυντικό. Και ο Βέλγο, αριστερό back, ο Ντεμπόκ. Αυτοί ξεχωρίζουν πάνω κάτω, αλλά ο πιο ακριβώ επιθετικό του είναι ο Πολωνό, ο Αγγέλσκι. Αυτό κοστίζει ένα 200. Αυτόν τον προσέχει στα στημένα, είναι μόνο ένα 81 στο ύψο. Εμεί έχουμε θέματα εκεί, πρέπει να προσέχουμε, ξαναλέω. Εγώ πάντω προσωπικά ω Άρη θέλω 3-0, α πούμε. Εντάξει, αν πει θέλω πολλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμεί οι Ολυμπιακοί έτσι είμαστε. Αχόρταγοι και θέλουμε και ζητάμε πολλά. Πάντω ο Αγκιμπού Καμαρά δεν πρόκειται να παίξει. Έλα μα που Κυβρακίδη, από ό,τι λέγεται, επιστρέφει τώρα από σοβαρό τραυματισμό και είναι μέσα. Να μιλήσουμε και συγκεκριμένα, έτσι. Που ξέχασα να αναφέρω και το Ρομπάεγε, το Γάλλο, έξω αριστερά. Και αυτό είναι καλό παίχτη, επικίνδυνο, σαν αντιπιθέσει. Λοιπόν, αυτοί κατεβαίνουν τώρα στο Καραϊσκάκι με Τσιντότα, Μαρκετζάνι, Δήμο, Αναθανασίου, Ασεβέδο, Τσακμάκι, Ντεμπόκ, Κεχρίδα, Πομόνι, Κυβρακίδη, Ημερέκοφ, είπαμε έτσι, ο Ουκρανό, Ερλινγκ Μάρκ, Καραμάνι, Φρι Τζόνσον, Γκονθάλεθ, Απαρτζίδη, Ιουμπιτάνα, Ντίρξ, Τριμάτη, Ρομπάιγ, Βέργο και Αντζέλσκι. Με ένα προπονητή, ξαναλέω, ο οποίο ξέρει το πρωτάθλημα, είναι πιο έτοιμο, άρα είναι και υπολογίσιμο. Να μην εφησυχαστούμε εμεί. Πάντω ο Μαρτίνε θα πω ότι μαθαίνω, θα βάλει με την Τζουκαρίτσκι το Ροντινέ και το Βρουσάι πίσω, έτσι στα κρέα μπακ. Διότι ο Κίνη λέει κινδυνεύει με τι κάρτε. Από τώρα. Άρα ο Φουκαρά ο Μάριο θα πάει τώρα πίσω αριστερά. Ενώ στον πρώτο αγώνα εκεί με την Τζουκαρίτσκι ήταν πίσω δεξιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα για μπαλώματα. Εξάλλου είναι ο παίχτη. Να δούμε. Το καλό για μα είναι ότι δεν έχουμε θέματα τραυματισμών, να χτυπήσουμε και ξύλο, όλα καλά ως τώρα και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να παίρνουμε τα αποτελέσματα της νίκης αλλά να δούμε και μπάλα επιτέλους έτσι, να δούμε και μπάλα και όχι μόνο με εύκολους αντιπάλους, περιμένουμε τα δύσκολα ορίστε ξαναλέω, η ΑΕΚ στραβοπάτησε ένα-ένα εντό το τονίζω με τον νεοφώτιστο πανσεραϊκό άρα αυτοί τώρα έχουν παραπάνω λόγους να θέλουν να κερδίσουν εντό έδρα τον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακό που έρχεται λίγα συντόμω. Ε. Πόσε είναι αγωνιστικέ ακόμη, Δύο, δύο. Την τέταρτη θυμάμαι ότι είναι. Μπράβο. Πάντω αυτή η σοπαλία για την ΑΕΚ ήταν σαν ήττα, Πραγματικά. Εναι, έτσι είναι. Όταν κατεβαίνει τώρα ω πρωταθλητή και φαβορεί το πρωτάθλημα, ξανά εννοείται από τη στιγμή που το σήκωσε στο προηγούμενο και φαίνει σοπαλία με τον άλλον που μόλι ανέβηκε η κατηγορία, ξέχασε το. Δεν το λε καλό. Εντάξει, σου λέω ότι δεν υπάρχει ω ομάδα η ΑΕΚ, ότι λύσαμε το πρόβλημά μα, ότι είμαστε εμεί κορυφαίοι από τώρα, αλλά πρέπει να αναμένουμε να δούμε πώ θα τα πάμε κι εμεί έτσι. Να κοιτάξουμε δηλαδή κυρίω τα δικά μα. Να βελτιωθούμε, να φέρουμε του παίχτε που πρέπει και στο τέλο να κάνουμε αυτό που πρέπει. Το Μάιο, δηλαδή να σηκώσουμε το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο. Βάλε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Πολύ καλή, δυνατή. Εντάξει, δεν σου λέω για κατάκτηση, είτε Europa είτε Conference League. Είπαμε. Αν είχαμε τώρα ομάδα σαν του 20, αν συνεχίζαμε σε εκείνο το μονοπάτι, βεβαίω. Μέχρι τώρα μπορεί να ήμασταν ψηλά εκεί, στου 4 και τέτοια. Αλλά δυστυχώ αυτή η ομάδα διαλύθηκε. Πολύθηκαν πολλά παιδιά, εντάξει, θέλανε και τα ίδια τα παιδιά να φύγουν. Εντάξει, και ο πρόεδρο μια χαρά, έτσι. Πήρε τα φράγκα, εκεί για τα ταμεία τη ομάδα και εντάξει. Προχωράμε, κοιτάμε μπροστά. Πάντω ο Πανσεραϊκός μπορούσε να κάνει το 0-1 λίγα δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, ε. Και χάθηκε εκείνο το γκολ, εντάξει, μιλάμε, αν το δει. Πώ χάθηκε, θα πει εντάξει, αυτό δεν είναι ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι άλλο τέτα τέτοια απλά κάψιχο τίποτα. Αέρα λέμε. Αλλά μετά καπάκι το κολλήσανε. Ωραία κεφάλια του Άλεξιτσε. Τσε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή στα δικά μας εννοείται. Ο προπονητής μας δήλωσε πως ο αγώνας με τον Ατρόμητο θα είναι δύσκολος εννοείται. Διότι αυτή η ομάδα έχει χτίσει κορμό, έχει τον ίδιο προπονητή. Έχουν και σωστή νοοτροπία. Και γενικά είναι μια ομάδα συγκεντρωμένη, σοβαρή. Όντω για Ελλάδα μια χαρά είναι ο Ατρόμητο. Νοικοκύρη, ε, βέβαια αυτό ο αστέρα Τρίπολη έτσι πάει, χρόνια τώρα. Πάντω ο Μαρτίνεθ που λε χαρακτήρισε τον εαυτό του ω ε, ταχυδακτηνουργό λέει: Ο οποίο προσπαθεί να κρατήσει τον αέρα όλα τα πιάτα ταυτόχρονα. Και αυτό διότι λέει: Έχει ελάχιστο χρόνο για να προετοιμάσει την ομάδα. Προσπαθώντα να κάνει του καλύτερου δυνατού συνδυασμού παικτών, να γίνει και ενσωμάτωση. Αυτά κοίτα αφού μα έλεγε ότι είναι ο μάγειρα, πώ το λε. Στιβιχυμού, εκεί λεμονάδε, πορτοκαλάδε, ωραία, το κάνει λοιπόν. Αυτά δεν έλεγε. Εγώ δεν ξεχνάω δηλώσει και γενικά δεν ξεχνάω τίποτα. Προσπαθώ δηλαδή να συγκρατώ τα σημαντικά. Ατάκε τέτοιε. Είπε επίση που λε ότι δεν ξέρει πόσε μεταγραφέ θα κάνουμε ακόμα. Εντάξει, δεν είναι δική του δουλειά λέει. Εκείνο εστιάζει στο προπονητήλικι. Σαν σου λέει αυτοί οι παίχτε είναι επιλογέ άλλων. Κορδών διοίκηση δηλαδή. Απαντάω εγώ. Κατά τα άλλα λέει ότι τα συνεχόμενα παιχνίδια δύσκολα αντιμετωπίζονται. Διότι πρέπει να κρατήσει ισορροπίε και τέτοια στον τέλειο βαθμό. Και είναι λέει σαν να περπατάμε σε μια γέφυρα επάνω η οποία τώρα χτίζεται. Τι να πούμε τώρα εμεί. Εγώ απλά μεταφέρω τα όσα είπε. Και εννοείται πω λέει θα βάλει του πιο έτοιμου. Τι να πω. Να το δούμε, να του δούμε, ε. Να κατέβουμε, να πάρουμε την νίκη όπω πρέπει, όσο οφείλουμε, ω Ολυμπιακό. Και για πάμε και στα δικά σα σχόλια. Να ακουστούν και αυτά εννοείται. Και θα ξεκινήσω από τον Ιωάννη, τον Αθανασό ο οποίο λέει ότι θα γούσταρε το Βούλγαρο στον Ολυμπιακό. Ποιον Βούλγαρο? Τον Τεσπόντοφ. Βεβαίω και εγώ. Με χίλια. Μετά, Coach Zack, Wisconsin, USA. Μα λέει ότι ο πρώτο παίχτη λέει τη Αμερική χαιρετά εδώ πέρα το κανάλι. ενώ τον αυτό του προφανώ ω προπονητή. Έστω. Greetings to you too. Μετά. Ο Μάριο, ο Μασταλούδη, ο αυτοαποκαλούμενο και ω πρόεδρο. Πάντω δεν μα έχει αποκαλύψει σε τι είναι πρόεδρο. Σε πάση περιπτώσει είναι πολύ οι πρόεδροι στην Ελλάδα εξάλλου. Κάνα πρόβλημα, μου λέει πω αντί για τον Όμορ Ρίτσορτ να παίξει ο ίδιο λέει αριστερό μπακ που είναι 50 ετών. Να έχουμε λέει το νου μα, θεωρεί ότι δεν θα μα βγει ο παίχτη. Εντάξει, θα φάνει στην πορεία. Σου είπα και εγώ, εφόσον είναι υγιή, θα είναι τρομερό. Εφόσον είναι όπω είναι τώρα, ανέτοιμο δηλαδή, τίποτα τη πλάκα. Θα ζεσταίνει τον μπάγκο. Πάντω ο ίδιο είναι μαχητή, έτσι. Μια ζωή και από μικρό σε αυτά, χωρί πατέρα, τον ατάλο. Αλλά και χωρί βίσμα στο ποδόσφαιρο, έτσι και στην Αγγλία. Χωρί βίσμα, σου λέω. Με την αξία του ανέβηκε. Τα έχω μάθει, φρόντισα. Εντάξει, αλλήμον, αγγλόφωνη χώρα. Αυτό μου είναι εύκολο τώρα. Εδώ μάθαμε για Αργεντινή. Πέντε πράγματα, πάση περιπτώσει. Προφήτη Vision. Ελπίζει ο να μην έχει άλλου τραυματισμού και να είναι στα καλά του βεβαίω. Για Ελλάδα θα είναι τρομερό, εφόσον είναι καλά, έτσι μετά. Τα... Elvis 91. Λέει μακάρι ο Omar Richards να βάλει πονοκέφαλο εκεί στο Μαρτίνεθ σχετικά με το ποιο θα παίζει αριστερά. Βεβαίω. Α, και να πω ότι ακούγεται κι άλλο ένα παίχτη, ε. ξέχασα το αναφέρω πριν. Ο Ντενίλσον είναι 22 ετών, δεκάρι παρακαλώ, τη βραζιλιάνικη Κουιαμπά. Τι να πω τώρα εγώ, άλλο ένα δεκάρι, πραγματικά δηλαδή, αυτή η είδηση βγήκε από Βραζιλία μεριά και πραγματικά εύχομαι να μην ισχύει. Πραγματικά δηλαδή. Όσο καλό και να είναι ο παίχτη, εννοείται. Εκτό κι αν είναι εξαιρετική περίπτωση και έρχεται για να αντικαταστήσει κάποιον άλλον. Τι να πω πραγματικά. Ξαναλέω, 22 ετών με ύψο 1,80 και αξία 600 χιλιάρικα. Ένα ραμόν δηλαδή σε δεκάρι, αλλά πιο φτηνό ακόμη. Γιατί ο μα είχε κοστίσει 1,5 εκατομμύριο, ε, πρόσεξε. Και έπαιζε σε ομάδα, έτσι, σοβαρή. Όχι ότι να είναι, κουιάμπα. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Κώστας Κεφαλίδης. Τον Ολυμπιακό λέει τον δυσκολεύει ο ατρόμητο, γνωστά αυτά. Ακόμη και εντό, ναι. Και όταν κερδίζουμε, το καταφέρνουμε δύσκολα, λέει. Έχουν σφιχτεί άμυνα αυτοί, βεβαίω. Αν και μέχρι στιγμής, αν το καλοσκεφτεί, το δυσκολότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού μέχρι στιγμή είναι αυτό ο αγώνα τώρα με τον ατρόμητο. Μάλιστα. Θα χρειαστούμε περισσότερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Να βελτιώσουμε και την αμυντική μα λειτουργία. Να προσέξουμε εκεί στην κόντρα βεβαίω. Εκεί ο Φρέιρε να γυρνάει πίσω. Α είναι αργό, πολύ λικάνθρωπο λέμε. Φάνηκε λέει ακόμη και με την τσουκαρίτσκη. Ότι δεχόμαστε εύκολα φάσει. Ε, ναι, ειδικά όταν ανεβαίνουμε ψηλά εμεί και πιέζουμε. Λογικό είναι. Γιατί, Γιατί έχουμε αργέ επιστροφέ. Αυτό συμβαίνει. Ποιο να γυρίσει πίσω, ο Φρέιρε. Ο Ιμπόρα. Σε παρακαλώ. Βάλε και σκάρπα ο οποίο είναι αργό, βάλε και φορτούνη. Την πάτησε εκεί. Είναι πολύ αργοί οι παίκτε. Είπαμε στην Ελλάδα, άντε να είναι ένα, δυο, με εύκολε ομάδε. Τα παίζουμε. Έστω στη χειρότερη. Όχι όμω τρει και τέσσερι αργοί, δεν γίνεται. Αλλά θα μου πει, ναι, ο φορτούνη χρειάζεται, α πούμε, εννοείται. Ειδικά τώρα που είναι και σε φόρμα, να ξεκλειδώσει εκεί την αντίπαλη άμυνα κτλ. Εγώ το σκάρπα θα άφηνα εκτό. Τι να πω, αν και μπορεί να μπει ω κάρπα και να σου κάνει και γκολ έτσι, δεν το ξέρουμε τώρα. Θα δούμε. Μπαλά είναι. Κατά τα άλλα, λέει ότι προτιμά τον ΕΣΕ αντί του Ιμπόρα, εννοείται. Μετά, ο Μανώλη, ο αναγνωστάκη, δεν αντέχει να βλέπει άλλο τον Ιμπόρα. Τον θεωρεί τεράστιο βίσμα, το να παίζει βασικό δηλαδή, και ούτε καν να βγει ω αλλαγή, άντεντε. Μην τον φάμε λε τιμά από όλο τον χρόνο. Πάντω, ο Μπουχαλάκη πριν από τρία χρόνια επί Μαρτίν ήταν καλύτερο του, μια κλάση ανώτερο βεβαίω, εννοείται. Ο Σιγεμπρνίτς λέει, θα τον φάει μαρμάγκα προβλέπει δυστυχώς, όπως την είχε πατήσει επί Μάρκο Σίλβα και ο Γιαννιώτας. Εντάξει, ο Γιαννιώτας δεν νομίζω να γινόταν και τίποτα το ιδιαίτερο, εν πάση περιπτώσει, ω παίκτη. Μια ταχυτητούλα έχει και τίποτα περισσότερο σιγά. Άντε λέει να δούμε και τον Ορτέγκα, μπα και παίξει και αυτός και πάρει την αριστερή πλευρά εκεί. Να μην πηγαίνουμε κι εμεί μονόπατα με το ροντινέι. Άντεντε, μόνο από δεξιά. Έτσι ακριβώ. Είσαι προβλέψιμο έτσι. Μετά ο Άγιος ο Βεζίρης, μακριά λέει από Καστιγέχο. μεγάλο παλτό, βεβαίω και ακριβό παλτό κιόλα. Αντεντε μετά ο Δημήτρη ο Αβράμη, Πεχτάρα μεγάλη λέει ο Ντεσπόντοφ, βεβαίω, το έχω πει κι εγώ, ναι, εδώ και καιρό. Άμα μ' ακούσει τα λέω για το Ντεσπόντοφ. Και πριν καν ανέβω εδώ πέρα να μιλάω. Και μετά μου λέει εδώ ότι μήπω είναι ο Βούλγαρο, λέει φορτούνη ο Ντεσπόντοφ. Τι σχέση έχει, εξτρέμινο άνθρωπο, έξω δεξιά. Εννοεί ότι δεν μαρκάρει, εντάξει, Πάντω πιο πολύ μαρκάρει ο Ντεσπόντοφε και πιο δυνατό είναι και όλα. Ε, άλλο μυϊκό σύστημα. Καμία σχέση. Άλλη μυϊκή μάζα λέμε. Εντάξει. Καμία των σχέσεων. Μετά ο Λάζαρο ο Γκούρα θεωρεί το Ντεσπόντοφ παιχταρά μεγάλο μαζί με τον Ιγκόρ λέει εκεί στη Λουντογκόρετ. Του παρακολουθεί λέει διησόμαση ο ίδιο. Μάλλον είναι Βουλγαρία το παιδί. Εντάξει. Μετά ξανά ο προφήτη ο Βέζεν. Παιχτάρα Ντεσπόντοφ. Μια χαρά ηλικία, μια χαρά τιμή. Όλα αξίζει λέει. Μακάρι να ερχότανε, μαζί σου είμαι. Μετά ο Νικόλαος ο Κελαϊδίτη με καλησπερίζει και λέει: Τέτοια αγάπη και τέτοιο πάθο για τον Ολυμπιακό πρώτη φορά συναντά, λέει. Και πόσο ωραία τα λέω, λέει, και εύστοχα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζει να μ' ακούει κανένα, λέει, από του ηθήνοντε εκεί του Ολυμπιακού και πραγματικά, λέει, θα μου έκαναν, λέει, ειδική μνήμα. Τίποτα δεν θα έκαναν, πραγματικά. Και ούτε περιμένω και ούτε θέλω. Εγώ απλά θέλω το καλό του Ολυμπιακού. Τίποτα παραπάνω, εντάξει. Τα λέω εδώ πέρα να ακουστούν να κάνουν τι κινήσει. Τα έλεγε και ο Κυρνίκο Αλέφαντο που είχε εντάξει περισσότερε γνώσει από μένα ω προπονητή. Χαίρο πολύ, δεν συγκρινόμαστε. Αλλά δεν τον ακούγανε, πώ το λένε. Ειδικά ο τωρινό ο πρόεδρο του Ολυμπιακού δεν τον άκουγε. Ο Κοκάλη παλιότερα τον άκουγε. Του δίνε πληροφορίε, τι νομίζει, του λέγε για παίχτε βέβαια. Εντάξει τώρα ο Βαγγέλο Ομαρινάκη ίσω να τον θεωρούσε, ξέρω εγώ, όχι ταιριαστό να το πω έτσι για τον Ολυμπιακό που θέλει εκείνο, τι να πω πραγματικά. Πάντω, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Οι γνώσει του είναι τρομερέ, όπω και του Μπέου, πρόσεξε, ο οποίο ξέρει μπάλα ω ε, παράγοντα Έλληνα. Τρομερό, μεγάλη μπάλα. Ορίστε, καλογερόπουλο σου λέει Ελλάδο, φέρτονε, α τον ανεβάσω εγώ κεντρικό αμυντικό εκεί να χαλάει τον κόσμο στο μέλλον. Βέβαια. Και πιστεύω, μπορεί να τον φτιάξει αυτό. Βέβαια. Μακάρι για το παιδί, ε και για τον Ολυμπιακό. Πάμε παρακάτω. Εύχεται λέει υγεία και σε σένα το ίδιο και η Παναγιά μαζί μας λέει. Επόμενο σχόλιο. Κώστας Κεφαλίδης και πάλι. Χρειάζεται λέει ομάδα τερματοφύλακα. Ισάξιο λέει του Πασχαλάκη. Ο δεν θα τον χαλούσε καθόλου. Ούτε εμένα, εγώ συμφωνώ, μου αρέσει. Άσε λέει που χρειαζόμαστε και έναν κεντρικό αμυντικό τύπου Σεμέντο. Βεβαίω, μεγάλη αδυναμία στο Σεμέντο έχω. Μεγάλη. Στα καλά του έτσι, όχι στο τέλο που και αυτά, άστο. Λέει θα ήθελε να πουλήσει το Ρέτσο, λέει και να κρατήσει Πορόσο. Μάλιστα, ο Πορόσο θέλει χρόνο ακόμα, να τον δούμε. Πάντω με την Τζουκαρίτσκι δεν με ευχαρίστησε ο Πορόσο. Αλλά θα τον κρίνουμε στη συνέχεια αυτόν. Επίση θέλει Γιανούλη, συμφωνούμε και Χατζηδιάκο. Βεβαίω. Χατζηδιάκο όλα τα λεφτά για μένα. Γιανούλη του χρόνου ελεύθερο, ε, έρχεται εύκολα. Θεωρητικά. Ο Δουβίκα τρομερό, λέει. Το ξέρω, αλλά τώρα έχει αξία τρομερή. Δεν τον φτάνουμε εμεί. Είναι για αλλού αυτό τώρα. Άστο, 13 εκατομμύρια. Και πιο πολύ τον χαλάει ο Ιμπόρα. Ορίστε. Εντάξει, είμαστε πλειοψηφία πλέον με τον Ιμπόρα που τα έχουμε. Τι να κάνουμε. Είναι και μια μειοψηφία, ξέρω εγώ, 5-6 στου 100 που πίνουν νερό στο όνομά του. Ε, πρόσεξε. Τρομερό πράγμα. Εντάξει, έχουν την αποψή του και αυτοί. Μετά, ξανά ο Δημήτρη ο Αβράμη. Πιστεύει πω ο Ραμόν μπορεί να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και να κάνει καριέρα. Μετά ο Μιχάλη ο στρατηγό λέει ότι ο Ραμόν έχει δυνατότητε και στοιχεία, αλλά όχι για Ευρώπη. Πιστεύει πω κάνει για Βραζιλία και μόνο. Εκεί βεβαίω λέει. Θα κάνει παπάδε μάλιστα. Και ο παντελή ο Α. πιστεύει πω εξαρτάται από τον Όμορ ε, Ρέτσορτζ λέει. Το πόσο θα είναι έτοιμο κτλ. Το αν και εφόσον επιστρέψει ο Ραμών το ερχόμενο καλοκαίρι. Πάντω, αν κάτσει δύο χρονιέ εκεί στην Ισπανία, θα είναι πιο εύκολο να πάρει Ισπανικό διαβατήριο. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Αυτό έχω κατά νου εγώ. Κατάλαβε. Εφόσον είναι καλό παίχτη κιόλα και όντω τον φτιάξουν εκεί πέρα οι Ισπανοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά πάνω κάτω. Τα υπόλοιπα εννοείται αμέσω μετά τον αγώνα, με post-game σχόλια, με τα μεσονύχτια. Κάπου εκεί τώρα υπολόγισε πάνω κάτω τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα. Αν και εφόσον σα άρεσε αυτή η φάση εδώ στο κανάλι που γίνεται με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά περί Ολυμπιακού, που είναι όσο αντικειμενικά και μερολιτά γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθρο σαν και σένα. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη χήμα, χωρίς πρόβες, χωρίς προετοιμασίες. Προσοχή όμως, διότι είναι αυστηρός ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενους. Επίσης, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ως επιστήμη θεωρώ ότι είναι εκπληκτική και μας συντριγκάρει όλες και όλους λίγο πολύ, εμένα προσωπικά προφανώς πολύ. Άρα, μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Αλλά πριν κλείσω, να απαντήσω σε μια ταναπού, η οποία λέει εντάξει ότι δεν γουστάρει τον τρόπο με τον οποίο μιλάω εγώ, τη φωνή μου, όλα αυτά, μπράβο. Το φυσιολογικό θα ήταν να κλείσει εκεί την εκπομπή και να μην ξανακούσει. Ποτέ μισώσει. Αυτό. Αλλά εσύ θέλει να ανοίξει ιστορίε εδώ πέρα, να μου το λε, να προσβάλλει, να βρει ωραία. Έλα να με βρει στο Facebook, Άρη Παπαδόπουλο, να μου το πει. Κατάλαβε, είναι απλούστατο. Να μου πει όχι, ξέρει τι. Έλα από κοντά να βρεθούμε, έλα σπίτι μου, να σε με καλέσει εσύ εμένα, να έρθω εγώ να μου το πει. Και μετά να δούμε το σπίτι σου, αν θα γίνει καλοκαιρινό ή όχι. Εντάξει. Που ο κάθε ανώμαλο θα λέει ότι θέλει εδώ πέρα ξεποστάσιο, θα βρίζει, θα προσβάλλει και θα κάθομαι εγώ σαν κότα να μην το απαντάω, ε. Όχι. Δεν είμαι έτσι εγώ τουλάχιστον. Ξαναλέω, δεν είμαι επαγγελματία. Ο επαγγελματία πληρώνεται και λέει εντάξει, α με βρίζουν. Εγώ θα κάνω μόκο έτσι και πληρωνόμουν. Από τη στιγμή όμω που δεν πληρώνομαι, όπα, κάτσε. Θα σου γραγαλίσω τον νημού που σε πέταγε. Ξεκάθαρα. Και το Facebook το τονίζω, δεν το έδωσα τώρα για να έρθουν για φιλίε. Δεν έχω και χρόνο να μιλάω σε κόσμο. Άσχετο. Εκτό και αυτό να μιλήσουν εδώ πέρα. Εγώ το κανονίζω αυτό. Για κάτι άλλο δεν χρειάζεται, εντάξει. Κουράζει αυτό κιόλα. Το έχω πει, το λέω με όμορφο τρόπο, δεν με ακούνε ορισμένοι, εντάξει. Άλλοι το σέβονται, εντάξει. Τι να κάνουμε. Από όλα έχει ο μπαξέ. Αυτά. Ευχαριστώ και πάλι. Όσε και όσου είστε νυφάλιε, νυφάλιοι, εννοείται. Με καθαρό μυαλό τώρα. Με κοινή λογική, έτσι. Και φυσικά νοοτροπία σωστή. Πολιτισμένοι άνθρωποι. Χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακό.